Καλησπέρα. Χαίρετε. Σήμερα έχουμε ένα update τη συνέχεια ενός προηγούμενου vlog το οποίο σα είχε έτσι τραβήξει πολύ τον ενδιαφέρον και είχε ανοίξει και πολλέ συζητήσει στα σχόλια. Το βίντεο που έλεγε Πότε οφείλουμε και πρέπει να λέμε την αλήθεια. Μου έστειλε η φίλη και επειδή είναι φρέσκια ιστορία, είπα να το μοιραστώ μαζί σας, να δούμε πώς έχει εξελιχθεί και να σχολιάσουμε πάνω σε αυτό. Γλυκιά μου θέκλα. Αρχικά ευχαριστώ πολύ για το βίντεο. Η φράση σου «Κάνουμε παρέα με ανθρώπους που ταιριάζουν ηθικά» δεν θα φύγει ποτέ από το μυαλό μου. Στο πρώτο mail το οποίο έγραψα λίγο βιαστικά, περιέγραψα κυρίως γεγονότα και όχι συναισθήματα. Μετά από πολλή σκέψη κατάλαβα κάτι που δεν ήθελα να παραδεχτώ τους μήνε. Ναι, πληγώθηκα από τη φίλη μου. Ναι, στενοχωρήθηκα που δεν κατάφερα να τη βοηθήσω. Ναι, απογοητεύτηκα που έπεσα τόσο έξω, που όλα τα σημάδια ήταν μπροστά μου και δεν έδωσα την απαραίτητη σημασία. Κυρίω τα βάζω με τον εαυτό μου που παρασύρθηκα. Γενικά στη ζωή μου έχω υπέροχου ανθρώπου που με στηρίζουν και με εμπνέουν. Είχε απόλυτο δίκαιο πω αν είχαμε γνωριστεί εκτό επαγγελματικού περιβάλλοντο δεν θα κάναμε ποτέ παρέα, τουλάχιστον εγώ μαζί τη. Αυτό που θέλω να πω όμω, πολύ ενδιαφέρον αυτό, είναι πω τον τοξικό άνθρωπο δεν τον διαλέγεις. Σε διαλέγει και έχεις δίκιο φίλε μου. Σε πλησιάζει με τρόπο που θα θέλεις να το βάλεις στη ζωή σου. Υποκρινόμενος πως ζει ένα δράμα θα σε κάνει να αισθανθεί συμπόνια γι' αυτό. Χειριστικότητα, με χειριστικότητα δηλαδή. Κάθε φορά που θα το βοηθάς θα σου λέει ότι σε θαυμάζει και σε αγαπάει περισσότερο. Και εσύ πιστεύεις την αγάπη και δεν θέλεις να είσαι καχύποπτος με τους ανθρώπους. Έτσι βάζει τον τοξικό στην καρδιά σου και το παιχνίδι ξεκινάει. Έπειτα θα συναντήσει και εσύ δυσκολίε στη ζωή σου. Ο τοξικό φίλο θα είναι από τους πρώτου που θα σε παρηγορήσουν και ο τελευταίο που θα μείνει να συντηρεί το δράμα σου. Αυτοί που πραγματικά σε αγαπάνε θα κλάψουν μια-δυο φορέ μαζί σου, αλλά μέχρι εκεί. Μετά θα προσπαθήσουν να σε σηκώσουν. Νομίζω πω οι τοξικοί άνθρωποι έχουν ταλέντο στο να σου γίνονται απαραίτητοι, η ζωή σα είναι μια διαδοχή κακών εμπειριών, αλλά εσύ έχει το ένα στον άλλο. Τι ωραία που τα γράφει. Τι ωραία που γράφει για τη συλλογική ή την ομαδική ή τη διαδική μιζέρια. Πάρα πολύ ωραία τα γράφει. Ξημερώνει όμω όμως μια μέρα και νιώθει διαφορετικά. Παίρνει τη ζωή στα χέρια σου και αρχίζει πάλι να διεκδικεί. Οι πραγματικοί σου φίλοι χαίρονται και σε υποστηρίζουν. Ο τοξικό όμω όχι. Προσπαθεί με κάθε τρόπο να σου κόψει τα φτερά, προσπαθεί να σε μειώσει. Το αποκορύφωμα των όσων έζησα με αυτή την κοπέλα ήταν όταν τη ανακοίνωσα πω κατάφερα να γίνω δεκτή σε ένα απαιτητικό μεταπτυχιακό που το ήθελα πολύ. Η απάντηση τη ήταν ένα ξερό μπράβο με μια απογοήτευση στο πρόσωπό τη. Εκείνη τη στιγμή άνοιξαν τα μάτια μου. Κατάλαβα πω ποτέ δεν είμαστε φίλε και πω ποτέ δεν ήθελε το καλό μου. Τότε μοιράζεσαι τη χαρά σου με το πώς αντιδράει ο άλλος, εκεί βλέπεις ξεκάθαρα τις προθέσεις του. Όταν τη είπα πως δεν τη βλέπω καθόλου ενθουσιασμένη για το νέο μου ξεκίνημα, η απάντηση της ήταν «Σκέφτομαι ότι θα είναι δύσκολο, μάνα μου ρε, σε σκεφτόταν». Τα σχόλια δικά σου, ουδέν σχόλιο. Μου έκανε πολύ κακό, αλλά την άφησα να μου κάνει κακό. Να μένουμε σταθεροί στις αξίες και τα πιστεύω μας. Όταν μια σχέση δεν γεμίζει την ψυχή μας, δεν κάνει για εμάς. Μέσα μας πάντα ξέρουμε την αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια. Πάντα μέσα μας ξέρουμε αν αυτή η σχέση είναι καλή για μας ή όχι. Είτε φιλική σχέση είτε ερωτική σχέση. Μέσα μας, στο gut instinct μας. Και το σημαντικότερο συμπέρασμα από όλη αυτή την ιστορία είναι πως ο φίλος τη χαρά φαίνεται. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ο φίλος τη χαρά φαίνεται. Και πως ό,τι και να κάνεις, μερικοί άνθρωποι δεν θέλουν να βοηθηθούν. Να έχουμε φίλους που όταν είμαστε χαρούμενοι, τα μάτια του γελάνε από ευτυχία. Φίλοι, πραγματικά είναι εξαιρετικό όσο έχει γράψει, όσο έχεις, όλα πώ έχει περιγράψει, πως είναι μια συνεξαρτητική σχέση με έναν τοξικό άνθρωπο ο οποίο επιδιώκει να είσαι συνεξαρτώμενο μαζί του. Ιστερόγραφο. Μετά από μια έντονη συζήτηση με το παιδί που σου είχα αναφέρει, του είπα τι συμβαίνει. Ενώ το ξεκίνησα με τον τρόπο μου πρότεινε και στην αρχή αρνήθηκε πω η φίλη μου με έχει κατηγορήσει και, τις, τους, τους ζήτησα να λήξουμε τη συζήτηση, στη συνέχεια άνοιξε πάλι το θέμα ζητώντας, του, ζητώντας μου να του πω την αλήθεια. Γιατί άλλα του λέω εγώ και άλλα του μεταφέρονται από την άλλη πλευρά. Εδώ μια ξεκάθαρη απόδειξη ότι η άλλη πλευρά, δηλαδή η πρώην και καλά φίλη σου, σε κατηγορούσε. Και δεν ξέρει τι να πιστέψει πλέον. Εγώ του είπα ότι συμβαίνουν πράγματα που δεν αφορούν εμένα και εκείνον, αλλά αφορούν τη σχέση της πρώην φίλης μου με το φίλο της και δεν μπορώ να μιλήσω γι' αυτά. Δεν άντεχα να κρατάω άλλο μέσα μου αυτό και δεν άντεχα να μην ξέρω αν με έχει κατηγορήσει ή όχι. Νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο ότι έχει κατηγορήσει. Του ζήτησα αν γίνεται να μην με μπλέξει. Δεν του είπε δηλαδή ξεκάθαρα τι έγινε, αλλά το άφησε να εννοηθεί ότι κάτι άλλο συμβαίνει. Η αντίδραση του ήταν αρκετά περίεργη. Δεν ταράχτηκε καθόλου σαν να το περίμενε. Η αλήθεια είναι πω νιώθω λίγο η κατίνα εντό εγώ υπόθεση, αλλά από την άλλη δεν αντέχα άλλο. Ένιωθω ότι πνίγομαι. Σίγουρα δεν έκανα καλά. Νιώθω αρκετέ ενοχέ και δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Μήπω νιώθει αρκετέ ενοχέ γιατί έχει δει το βίντεο και έχει δει και κάποια σχόλια κάτω από το βίντεο που κάποι, να ξέρει ότι ο, ο καθένα που σχολιάζει κάτω από ένα βίντεο δεν ξέρει τη δικιά σου ιστορία. Έχει μια δικιά του ιστορία στο μυαλό και κρίνει μέσα από την προοπτική τη δικιά του ιστορία. Οπότε σα το λέω, όσα σχόλια βρίσκονται κάτω από τα βίντεο στα οποία εγώ δεν έχω βάλει καρδούλα, σημαίνει ότι δεν συμφωνώ με αυτά. Μπορεί να μην τα θεωρώ βλαπτικά με την έννοια του ότι είναι και αυτή μια άποψη, είναι και αυτή μια εκδοχή. Όμω, αν δεν βάλω καρδούλα σε ένα σχόλιο, σημαίνει ότι δεν συμφωνώ με αυτά που γράφει. Και είπαμε ότι τα σχόλια τα οποία είναι ενάντια στου κανόνε λειτουργίας του καναλιού μπαίνουν σε απόκρυψη. Ε, το λέω και για σένα, το λέω και για άλλου φίλου που στέλνετε επιστολέ. Δώστε περισσότερη προσοχή στο τι σα λέω εγώ στο βίντεο ή στο τι συζητιέται στα σχόλια στα οποία βάζω καρδιά. Εντάξει. Σίγουρα δεν έκανα καλά. Νιώθω αρκετέ ενοχέ και δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Δεν είμαι Θεό για να επιβάλλω τιμωρίε. σω ψάχνω και εγώ την προσωπική μου δικαίωση. Το μόνο που ξέρω είναι κάτι που διάβασα πρόσφατα. Εάν κάτι μπορεί να καταστραφεί από την αλήθεια, τότε αξίζει να καταστραφεί από την αλήθεια. Τι ωραίο αυτό! Εάν κάτι μπορεί να καταστραφεί από την αλήθεια, τότε αξίζει να καταστραφεί από την αλήθεια. Πολύ ωραίο αυτό για μας, για να λέμε εμείς τις δικές μας αλήθειες. Σε αφήνω με αυτό, σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά για το χρόνο σου. Τη ρώτησα, την κοπέλα, σε φιλό. Αγάπη μου, να το κάνω βλόγο, λε συγκλονιστικά πράγματα. Με το παιδί, τώρα πώ είστε και τα συγκλονιστικά πράγματα που λέει, είναι αυτά που περιγράφει για το πώ την προσέγγισε η πρώην φίλη τη και αυτά που μιλάει, αυτά που έχει πάθει μέσα από αυτή την ιστορία για το πώ γίνονται αυτέ οι φιλίε. Φυσικά να το κάνει. Νομίζω πω κυρίω γι' αυτό τα έγραψα, για να τα ακούσει και κάποιο άλλο. Με το παιδί είχαμε να μιλήσουμε πολύ καιρό και συναντηθήκαμε για να κάνουμε την κουβέντα που σου είπα. Μιλήσαμε και χθε για λίγο στο τηλέφωνο, αλλά δεν είπαμε κάτι παραπάνω. Και τη ρωτάω. Άρα τελειώσατε και δεν σου είπε γιατί. Δεν είπαμε κάτι για το μεταξύ μα. Αφού του είπα ότι κάτι άλλο συμβαίνει που έχει να κάνει με τη σχέση του φίλου του με την πρώην φίλη μου, του ζήτησα να μην με ανακατέψει, γιατί θα βρεθώ και εγώ να απολογούμε για θέματα άλλων. Και του παραδέχτηκα πω του είπα. Το άφησα αυτέ τι υπόνοιε επειδή πίστευα πω κάτι το έχουν πει για μένα και γι' αυτό συμπεριφέρεται έτσι. Γενικά είναι ένα πολύ κλειστό άνθρωπο, δεν μιλάει εύκολα. Δεν ξέρω πώ θα χειριστεί το θέμα με το φίλο του, αλλά μου εξήγησε πω κάτι έχει υποψιαστεί και ο ίδιο και ο, ο, ο φίλο του για τη φίλη μου, αλλά δεν μπορούσαν να καταλάβουν το πώ θα μπορούσε να τον απατάει. Η φίλη μου έπαιρνε όλε τι προφυλάξει. Επίση μου είπε πω, ότι, ό,τι και να πει αυτό το φίλο του, αν ο άλλο δεν θέλει να ανοίξει τα μάτια του, δεν θα το κάνει ο ίδιο. Δεν ξέρω αν τα έκανα χειρότερα. Λοιπόν, και εγώ σε είχα συμβουλεύσει να μην πει κάτι, αλλά άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε. Είναι απόλυτα φυσιολογικό μέσα σε όλη αυτή τη δίνη και την πλεχτάνη και τη σκευωρία στην οποία βρέθηκε μπλεγμένη να λειτουργήσει και με κάποιο τρόπο που ίσως να μην ήταν και ο καλύτερος δυνατός τρόπος. Ο γέγονε, γέγονε. Έχεις πάρει τα μαθήματά σου για το μέλλον όμως. Ξέρεις τώρα ότι επιλέγουμε πολύ προσεκτικά τις παρέες μας. Κοιτάζουμε με τους ανθρώπους που κάνουμε παρέα να συμφωνούμε σε όλα. Ναι, σε όλα. Επειδή είναι πολύ σημαντικό πράγμα να συμφωνούμε στο πώς διαχειριζόμαστε τις σχέσεις μας, το αν είμαστε πιστοί, στο αν είμαστε μονογαμικοί ή όχι. Πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχουν ψυχή και οι άνθρωποι που είναι πολυγαμικοί ή που κάνουν εξωσυζυγικές σχέσεις ή που τα φτιάχνουν παντρεμένου, ή που κάνουν απιστίες. Όχι. Όλοι έχουν ψυχή, όλοι έχουν τους λόγους τους για όσα κάνουν, όλοι οι άνθρωποι είναι ανθρώπινο να λειτουργούν με τους τρόπους που λειτουργούν, Όμω επιλέγουμε να συναγελαζόμαστε, να βρισκόμαστε, να κάνουμε παρέα με ανθρώπους που ταιριάζουμε για να μην βρισκόμαστε μπροστά σε τέτοια ηθικά διλήμματα. Και επίσης να μην υποκύπτουμε στη χειριστικότητα κάποιων άλλων ανθρώπων που προσπαθούν διάφορα μέσα να μας κάνουν φίλους, είτε κάνοντας μας δώρα, είτε κάνοντας μας εξυπηρετήσει, να προτιμούμε τις φιλίες οι οποίες είναι ανταποδοτικές. Και ο ένας δίνει και ο άλλος δίνει. Και ο ένας παίρνει και ο άλλος παίρνει. Τώρα, όσον αφορά στις φιλίε που μα ρίχνουν τη διάθεση, ναι, υπάρχουν τέτοιε φιλίε οι οποίε μα νταουνιάζουν, που λένε στην αργό η νεαρή. Μα ρίχνουν τη ψυχολογία, μα ρίχνουν τη διάθεση. Είναι κάποιες, κάποιοι άνθρωποι που όταν θα μιλήσουμε μαζί του στο τηλέφωνο, όταν θα βρεθούμε για ένα περπάτημα, όταν θα έχουμε επικοινωνία και επαφή, θα μα δώσουν αρνητικότητα ή θα συντηρήσουν τη δική μα αρνητικότητα. Γιατί, όπω πολύ σοφά έγραψε. Ένα φίλο που σε αγαπάει πραγματικά και δεν είναι τοξικό φίλο, είναι υγιή η, η σύνδεση που έχετε, θα κλάψει μαζί σου, θα σου συμπαρασταθεί, αλλά στη συνέχεια θα σε τραβήξει να σε σηκώσει από το πάτωμα. Ενώ κάποιο άνθρωπο που ζει τη ζωή του μέσα στο δράμα θα επιδιώξει να μην συνεχίσει και εσύ να είσαι μέσα στο δράμα για να έχετε κάτι κοινό. Ψάχνει συνένοχο στο δράμα του ψάχνει συνένοχο στην περιπλοκότητα με την οποία ίσως υποσυνείδητα έχει επιλέξει να ζει τη ζωή του. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι πολυσύνθετοι και περίπλοκοι και τα απλά πράγματα τα κάνουν περίπλοκα. Λόγω ψυχοπαθολογίας. Λόγω συμβιβαστικών μηχανισμών άμυνας που χρησιμοποιούν ασύνειδα ή υποσυνείδητα προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις εσωτερικές τους συγκρούσεις. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι έχει συμβεί σε αυτή την κοπέλα, στην παιδική της ηλικία, στην πορεία της ζωής της καθώς μεγάλωνε. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι γονίδια έχει κληρονομήσει, τι, τι, τι την έχει οδηγήσει στο να κάνει τα σύνθετα, απλά πράγματα σύνθετα. Θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα, στην κάθε κοπέλα που είναι ελεύθερη, να ερωτευτεί κάποιον παντρεμένο. Όπω και στον κάθε άνδρα που είναι ελεύθερο να ερωτευτεί κάποιον παντρεμένο ή κάποια παντρεμένη. Ή μια κοπέλα ελεύθερη να ερωτευτεί, να ερωτευτεί κάποιον παντρεμένο ή κάποια παντρεμένη. Θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα μα. Shit happens. Life happens. Όταν κυκλοφορούμε ανερώτευτοι, αν υπάρχει τέτοια λέξη, χωρί έρωτα στη ζωή μα, όταν ζούμε τη ζωή μα χωρί ερωτισμό, είτε γιατί περνάμε μια απογοήτευση είτε γιατί περνάμε μια δύσκολη συναισθηματική περίοδο, είτε γιατί δεν είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε υγιείς σχέσεις, υγιείς ερωτικές σχέσεις, είμαστε ευάλωτοι να ερωτευτούμε με τους ανθρώπους με τους οποίους ερχόμαστε σε επαφή. Όπως και έγινε με την πρώη φίλη σου στο εργασιακό περιβάλλον. Ερχόταν σε επαφή με τον παντρεμένο συνάδελφο και τον ερωτευτήκε. Shit happens. Δημιούργησε την ερωτική σχέση μαζί του. Στην πορεία όμω. όταν της δόθηκε ευκαιρία να γνωρίσει ένα παιδί ελεύθερο, διατεθειμένο να είναι μαζί της, διατεθειμένο να επενδύσει στη σχέση τους, διατεθειμένο να έχει ε, την πλήρη ε, προσοχή του και αποκλειστικότητα του η κοπέλα, θα μπορούσε να κάνει την επιλογή τότε να μην επιστρέψει πίσω στη σχέση με τον παντρεμένο ή να μην διατηρήσει παράλληλα τη σχέση με τον παντρεμένο. Γνωρίζω αρκετές γυναίκες οι οποίες έχουν βρεθεί, στη συνθήκη να είναι ερωτευμένε με έναν παντρεμένο άνδρα. Και γνωρίζω και άνδρε. Μάλιστα, πριν λίγε μέρε μου είχε στείλει μέλη ένα νεαρό άνδρα, 30 ετών, ο οποίο μου γράφει κυρία Θέκλα, είμαι ερωτευμένο με μια γυναίκα 23 χρόνια μεγαλύτερη μου, παντρεμένη, η οποία έχει παιδιά που το ένα από αυτά είναι μεγαλύτερο από μένα, δεν χωρίζει με τον άνδρα τη, νιώθω παγιδευμένο, πέστε μου τι να κάνω. Και του απάντησε ότι πρέπει να κάνει ψυχοθεραπεία. Μπορεί να συμβεί και σε ένα ελεύθερο άντρα να ερωτευμένο μια παντρεμένη γυναίκα. Δεν, μπορεί, δεν είναι μόνο σε γυναίκε που συμβαίνουν αυτά. Και όπω είπα και προηγουμένω, σε ένα ελεύθερο άντρα να, παντρεμένος, να είναι ερωτευμένο με ένα παντρεμένο άντρα, άντρα, και σε μια ελεύθερη γυναίκα να είναι, να είναι αχ, ερωτευμένη με μια παντρεμένη γυναίκα. Γιατί είπαμε ότι δεν υπάρχουν μόνο ετεροφιλοφιλοί άνθρωποι, υπάρχουν και ομοφιλοφιλοί άνθρωποι. Και μάλιστα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι παντρεύονται με άτομα του αντίθετου φίλου και φλερτάρουν με ανθρώπου του ίδιου φίλου. Μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Να είσαι ελεύθερο και να βρεθεί ερωτευμένο με κάποιον που δεν είναι ελεύθερο, με κάποιον που είναι παντρεμένο. Γνωρίζω πολλού ανθρώπου οι οποίοι λεβέντικα κατάφεραν να σπάσουν τα δεσμά τη παράνομη σχέση, να απελευθερωθούν από το να είναι το δεκανίκι ενό γάμου που έχει πρόβλημα ή να είναι η τονοτική ένωση, ένεση για το εγώ του κάθε παντρεμένου πικραμένου, της κάθε παντρεμένης πικραμένης, Μάζεψαν τα κομμάτια του και χωρί να υπάρχει άλλο πρόσωπο στον οριζόντα, δηλαδή χωρί να έχουν την παρηγοριά από μια σχέση ανάκαμψη, από, από ένα rebound relationship, με την ψυχοθεραπεία και με πολύ προσωπικό αγώνα, κατάφεραν να πάρουν την ελευθερία του στα χέρια του, κατάφεραν να πάρουν την καρδιά του πίσω. Την καρδιά του στα χέρια του. Η κοπέλα αυτή, η πρώην φίλη σου, είχε την ευκαιρία. Όταν γνώρισε το νέο το παιδί, είχε την ευκαιρία να αφήσει πίσω την κατάσταση που δεν ήταν λειτουργική, που δεν ήταν υγιή σε αυτή την κατάσταση. Όμως, είτε υποσυνείδητα είτε ασύνειδα, η ασυνείδητα επέλεξε να διατηρήσει και τις δύο σχέσεις, αφήνοντας μας εμάς να υποψιαστούμε, χωρίς να γνωρίζουμε τι γίνεται μέσα στο μυαλό της, με στο μυαλό του ανθρώπου, ψυχή του ανθρώπου, που μπορεί και η ίδια να μην γνωρίζει τι γίνεται στη ψυχή της, σίγουρα, δε, εφόσον είναι αδιάγνωστη και δεν κάνει ψυχοθεραπεία, πώς να γνωρίζει και δεν εξασκεί την αυτογνωσία, πώς να γνωρίζει. Επιλέγοντας ίσως να κάνει τον παντρεμένο να ζηλέψει με τη σχέση που έκανε με τον ελεύθερο, δηλαδή χρησιμοποιώντας τον, ίσως, και να εξακολουθεί να απειλεί τον παντρεμένο ότι θα τα πει όλα στη γυναίκα του, αν προφανώς αυτός δεν ενδώσει στις προτάσεις της, δεν ξέρω εγώ τι. Ο παντρεμένος πήγε και τάπε στη γυναίκα του. Όσοι δεν είδατε το βίντεο το προηγούμενο, είναι το βίντεο, θα το βάλω στην περιγραφή του βίντεο αυτό, το σύνδεσμο για αυτό το βίντεο, πότε πρέπει ή οφείλουμε να λέμε την αλήθεια. Και περιπλέχτηκαν τα πράγματα πολύ και δεν ξέρω τι γίνεται στη συνέχεια. Αυτή η κοπέλα θέλει οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία, είναι αδιάγνωστη. Εάν η διάγνωση της είναι μια διάγνωση που έχει σωτηρία, θα μπορούσε μέσω της ψυχοθεραπείας να το ξεπεράσει. Μπορεί η διάγνωση της να είναι μια τέτοια διάγνωση που να μην έχει ιδιαίτερη σωτηρία, ας πούμε αν πάσχει από την κοινωνική διαταραχή προσωπικότητας, ή από εναρκησιστική διαταραχή προσωπικότητα, εάν αν τυχόν διαγνωστεί, δεν έχει και ιδιαίτερη σωτηρία. Ο Θεό να την ελέγξει. Πραγματικά. Δεν είναι καλή ιδέα που έγινε εσύ Θεό. Το έκανε τώρα, δεν πειράζει. Ευτυχώ δεν είπε όλε τι λεπτομέρειε. Άφησε απλώ να εννοηθούν πράγματα που υποψιάζονταν ούτω ή άλλω ο φίλο τη και ο φίλο του. Άστο να, να, να φύγει αυτό το πράγμα, άστο να περάσει, άστο πίσω σου. Η γνώμη μου είναι να κόψει κάθε σχέση με αυτό το παιδί εσύ. Γιατί και αυτό το παιδί δεν σου φέρθηκε εντάξει δεν σου φέρθηκε εντάξει. Αν πραγματικά σε γουστάριζε και πραγματικά σε έβλεπε ο σύντροφό του, θα έρχονταν να σου πει Μαρία, Κοστούλα, Γιανούλα, έλα εδώ, έχω ακούσει από τη φίλη σου αυτά τα πράγματα για σένα. Ισχύουν. Ή να καλέσει να πει στη φίλη σου, έλ, φίλη σου και καλά, έλα να τα πει μπροστά τη. Θα μου πει βέβαια και εσύ τώρα πήγε και τα πει πίσω τη. Ε. Με με όποιον δάσκαλο καθίσει, τέτοια γράμματα θα μάθει. Τέλο πάντων, άμα ανακατεύεσαι με τα πίτουρα, σε τρώνε οι κότε. Φύγε, όσο πιο μακριά μπορεί και από τα πίτουρα και από τι κότε. Όπω έκοψε σχέση με εκείνη την κοπέλα, σε παρακαλώ πολύ, κόψε σχέση και με αυτό το αγόρι. Αυτό τον άνδρα. Ούτε να του τηλεφωνά, ούτε να του μιλά. Εάν σε αγαπούσε, αγάπη μου. Και αν ήταν ερωτευμένο μαζί σου, αγάπη μου, και αν σε χτιμούσε, αγάπη μου, δεν θα λειτουργούσε με τον τρόπο που λειτουργήσε. Κατά τη γνώμη μου, πάντα. Που μπορεί να έχω και λάθο, αλλά νομίζω ότι πέφτω μέσα. Υποθέτω τελικά, δηλαδή. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το update, για την ενημέρωση και τη συνέχεια αυτού του email. Παρακαλώ πάρα πολύ στα σχόλια, προσέξετε για το πώς θα εκφραστείτε προς τη φίλη που μας έστειλε την επιστολή αυτή. Επειδή επέδειξε μεγάλο θάρρος, μετά που γράφτηκαν αρνητικά σχόλια κάτω από το προηγούμενο βίντεο, να στείλει αυτή την επιστολή. Και θέλω να, να, να εστιαστούμε και θα τα ξαναδιαβάσω για να εστιαστούμε στα πολύ σοφά λόγια που γράφει στο βίντεο τη. Αυτό που θέλω να πω όμω είναι πως τον τοξικό άνθρωπο δεν το διαλέγεις, Σε διαλέγει. Σε πλησιάζει με τρόπο που θα θέλει να τον βάλει στη ζωή σου. Υποκρινόμενος πω ζει ένα δράμα θα σε κάνει να αισθανθεί συμπόνια γι' αυτό. Κάθε φορά που θα το βοηθά, θα σου λέει ότι σε θαυμάζει και ότι σε αγαπάει περισσότερο. Και εσύ πιστεύει στην αγάπη και δεν θέλει να είσαι καχύποπτο με του ανθρώπου. Έτσι, βάζει τον τοξικό στην καρδιά σου και το παιχνίδι ξεκινάει. Έπειτα θα συναντήσει και εσύ δυσκολίε στη ζωή σου. Ο τοξικό φίλο θα είναι από του πρώτου που θα σε παρηγορήσουν και ο τελευταίο που θα μείνει εκεί να συντηρεί το δράμα σου. Αυτοί που πραγματικά σε αγαπάνε θα κλάψουν μια-δύο φορέ μαζί σου, αλλά μέχρι εκεί. Μετά θα προσπαθήσουν να σε σηκώσουν. Νομίζω πως οι τοξικοί άνθρωποι έχουν το ταλέντο στο να σου γίνονται απαραίτητοι. Η ζωή σας είναι μια διαδοχή κακών εμπειριών, αλλά εσείς έχετε ο ένας τον άλλο. Ξημερώνει όμως μια μέρα και νιώθεις διαφορετικά. Παίρνεις τη ζωή στα χέρια σου και αρχίζεις πάλι να διεκδικείς. Οι πραγματικοί σου φίλοι χαίρονται και σε υποστηρίζουν. Ο τοξικός όμως όχι. Προσπαθεί με κάθε τρόπο να σου κόψει τα φτερά, προσπαθεί να σε μειώσει. Να μένουμε σταθεροί στι αξίε και τα πιστεύω μα. Όταν μια σχέση δεν γεμίζει την ψυχή μα, δεν κάνει για εμά. Μέσα μα, πάντα ξέρουμε την αλήθεια και το σημαντικότερο συμπέρασμα μου από όλη την ιστορία είναι πω ο φίλο στη, στη χαρά σου φαίνεται. Και πω ό,τι και να κάνει, μερικοί άνθρωποι δεν θέλουν να βοηθηθούν. Να έχουμε φίλου που όταν είμαστε χαρούμενοι, τα μάτια του γελάνε από ευτυχία. Να έχουμε φίλου που όταν είμαστε χαρούμενοι. Τα μάτια τους γελάνε από ευτυχία. Μας το εύχομαι.